Μεταβή των ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια. Σε αποθήκη για τη φύλαξη των δεκάδων κιλών ναρκωτικών φαίνεται πως είχαν μετατρέψει το όχημα ιδιοκτησίας του 38χρονου Ελληνοκυπρίου. Τα μελή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών είχαν εξασφαλίσει συγκεκριμένη μαρτυρία που τα οδήγησε σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Μονοβόλικου στα Πολεμίδια. Η πληροφορία έκανε λόγο για συγκεκριμένο όχημα φορτωμένο με ναρκωτικά, το οποίο είχε αφαιθεί στο σημείο εδώ και αρκετές μέρες. Τα μελή της ΙΚΑΝ, αφού μετέβησαν επί τόπου, εντόπισαν το όχημα και το έθεσαν υπό παρακολούθηση. Ακολούθως προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος ισχυρίστηκε πως το όχημα το είχε ενοικιάσει σε 21χρονο φίλο του έναντι 400 ευρώ το μήνα. Σε αυτόν εντοπίστηκαν 60 κιλά ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα παστίλες που φαίνεται να περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, 10 κιλά κάνναβη, άλλο μισό κιλό ρητίνη κάνναβη, 500 χάπια έκσταση περίπου, 150 γραμμάρια κοκαίνης και άλλες μικροποσότητες διαφόρων ναρκωτικών ουσιών όπως MDMA, μαγικά μανιτάρια. Ο 21χρονος, ο οποίος καταζητεί, το μετέβη στην αστυνομία, όπου παραδόθηκε και το πρωί οδηγήθηκε μαζί με τον 38χρονο, ο οποίος επανασυνελήφθη στο δικαστήριο. Η διαδικασία διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, καθώς συγγενικά πρόσωπα και των δύο ήρθαν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρέμβει ασφάλεια του δικαστηρίου και η αστυνομία. Ο 21χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση και οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υποκράτηση για περίοδο 7 ημερών.